δεν είναι απλά το ιδανικό σκυλί φύλακας. Είναι το σκυλί φύλακας. Σίγουρα και οι ποιμενικοί, όπως τα πίντζερ και τα σνάουτσερ, μπορούν να είναι καλοί φύλακες. Αλλά αν θέλουμε ένα σκυλί που να προκαλεί σεβασμό μόνο με την παρουσία του, που δεν επιτρέπει σε κανένα να μας ληστέψει ή να μας κάνει κακό, που ξέρει να είναι ήρεμο, σταθερό και αξιόπιστο, η πρώτη εικόνα που μας έρχεται στο μυαλό είναι αυτή του μολοσσού. Και υπάρχει μόνο ένα σκυλί που μπορεί να συνδυάσει την επιβλητικότητα και την κορμοστασιά του αρχαίου μολοσσού με την ευκινησία και τη γρηγοράδα που χρειάζονται σε ένα σκυλί για να γίνει φύλακας. Υπάρχει μόνο ένα σκυλί που όταν το κοιτάς σκέφτεσαι «Ναι, τώρα μπορώ να είμαι σίγουρος». Θηρίο, δολοφόνος, επικίνδυνο σκυλί. Είναι μερικοί από τους άστοχους χαρακτηρισμούς που έχουν δοθεί τελευταία στο Ροτβάιλερ. Ποιο από όλα αυτά είναι αλήθεια όμως? Απολύτως τίποτα. Τουλάχιστον όταν τα γενικεύουμε για όλη τη ράτσα. Σκυλιά δολοφόνοι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν βέβαια ιδιοκτήτες που είναι εγκληματίες ή δεν μπορούν να κρίνουν σωστά. Το ότι ένα Ροτβάιλερ μπορεί να είναι επικίνδυνο από την άλλη δεν είναι καθόλου λανθασμένο. Μπορεί να είναι, φυσικά αν το θέλει ο ιδιοκτήτης του, αλλά ακόμη μπορεί να είναι ή καλύτερα μπορεί να γίνει αν ο ιδιοκτήτης είναι ανίκανος να το καθοδηγήσει. Όπως φυσικά μπορεί να γίνει το ίδιο και με σκυλιά που είναι μικρόσωμα, όπως τα μπασότη. Η μόνη διαφορά είναι ότι ένα επιθετικό ροτβάιλερ μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από ένα μπασότη, αλλά σίγουρα δεν φταίει το σκυλί που είναι μεγαλόσωμο και μειώδες. Ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που πρέπει να καταλάβει τις υποχρεώσεις που φέρει ένα μεγάλο και δυνατό σκυλί, που είναι επίσης και επιθετικό, όπως θα δούμε αμέσως από την περιγραφή του. Αλλά ας ξεκαθαρίσουμε αμέσως κάτι πολύ βασικό. Η επιθετικότητα δεν είναι ελάττωμα. Είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι του χαρακτήρα όλων των ζώων, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. Στα σκυλιά φύλακες ιδιαίτερα, είναι ένα χάρισμα που πρέπει να κατευθύνεται σωστά και που με τίποτα δεν πρέπει να καταπιέζεται. Ας δούμε προσεκτικά αυτά τα δύο παραδείγματα. Εδώ το σκυλί λαμβάνει μία εντελώς τυχαία απότομη κίνηση για απειλή προς τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος δεν μπορεί να το ηρεμήσει. Εδώ από την άλλη, ο ιδιοκτήτης πέφτει θύμα μίας εγκληματικής ενέργειας. Το σκυλί όμως δεν επεμβαίνει με δική του πρωτοβουλία, αλλά περιμένει πρώτα να ακούσει τη συγκεκριμένη εντολή για να κυνηγήσει τον κακοποιό. Και αυτό είναι ένα σκυλί που δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε για αγριότητα ή για ανεξέλεγκτη επιθετικότητα. Σας δείξαμε το ίδιο ροτβάιλερ στο ίδιο μέρος με τα ίδια άτομα, ακριβώς για να σας δείξουμε ότι η ροπή προς την άμυνα μπορεί να είναι τόσο επικίνδυνη όσο χρήσιμη για την κοινωνία. Η διαφορά βρίσκεται στο κατά πόσο μπορεί ο ιδιοκτήτης να ελέγξει το σκυλί του, αποτρέποντάς του να ενεργεί με δική του πρωτοβουλία και να το καθοδηγεί σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό το θέμα όμως θα μιλήσουμε σε λίγο. Είναι σημαντικό πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε με τον όρο «ροπή στην άμυνα». Αυτό το χάρισμα, διότι περί χαρίσματος πρόκειται, συναντάται σε όλες τις ράτσες σκύλων. Απλά σε κάποιες είναι πιο εμφανές από ό,τι σε άλλες, ανάλογα από την επιλογή που ακολουθήθηκε. Ένα σκυλί φύλακας πρέπει να διαθέτει επιθετικότητα και μαχητικότητα, όπως είδαμε, αλλά ακόμη να διαθέτει και καλό χαρακτήρα, την ικανότητα δηλαδή να αντέχει τον πόνο. Αρκεί όμως αυτό? Φυσικά και όχι. Το σκυλί πρέπει να έχει ένα καλό κίνητρο να αμυνθεί. Με λίγα λόγια δηλαδή, να θέλει να υπερασπιστεί το αφεντικό του. Θα μπορούσε λοιπόν να θέλει κάτι τέτοιο αν ήταν ένα θηρίο που βλέπει εχθρικά τον άνθρωπο? Σίγουρα όχι. Το σκυλί υπερασπίζεται μόνο δύο πράγματα. Αυτό που θεωρεί ότι είναι δικό του, όπως εδώ το μπαλάκι, και ό,τι αγαπά. Το Ροτβάιλερ τώρα θεωρεί κτήμα του και την περιοχή όπου ζει και αυτό τον κάνει έναν πολύ καλό φύλακα. Για να υπερασπιστεί το αφεντικό του όμως, πρέπει και να το αγαπά. Γι' αυτό λοιπόν είναι παράλογο να μιλάμε για σκυλιά τέρατα ή δολοφόνους. Το Ροτβάιλερ είναι ένα σκυλί γεμάτο αγάπη, την οποία από όταν είναι πολύ μικρό ακόμη προσφέρει με φιδός τον ιδιοκτήτη, αλλά και την οικογένειά του. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται όλα από τον άνθρωπο.
Αν το κουτάβι μάθει να συναναστρέφεται και να γνωρίζει πολλούς ανθρώπους που είναι πάντα φιλικοί, θα συμπεριφέρεται ανάλογα και θα είναι πολύ γλυκό σκυλί με όλους. Αν όμως αντίθετα το απομονώσουμε χωρίς να του δώσουμε τη δυνατότητα να ανακαλύψει τον κόσμο, θα φτάσει να θεωρεί επικίνδυνο ό,τι δεν γνωρίζει, είτε είναι πράγμα είτε άνθρωπος. Δυστυχώς, πολλοί πιστεύουν ότι ένα πολύ κοινωνικό και πολύ φιλικό κουτάβι δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικός φύλακας, κάτι που όμως είναι μεγάλο λάθος. Ένα σκυλί, για να είναι καλός φύλακας, πρέπει να μπορεί να ξεχωρίσει τους φίλους από τους εχθρούς, τα αστεία από την επιθετική ενέργεια και πάει λέγοντας. Δεν θα αποκτήσει λοιπόν καμία κοινωνική εμπειρία αν δεν βλέπει ποτέ κόσμο, παιδιά, άλλα ζώα και πράγματα γενικά. Πρέπει να θυμόμαστε πως ένας πολιτισμένος άνθρωπος που ζει σε έναν πολιτισμένο κόσμο μπορεί ίσως κάποια στιγμή να δεχτεί κάποια επίθεση. Τις περισσότερες φορές όμως θα έχει να κάνει με ήρεμες καταστάσεις και φιλικούς ανθρώπους και αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο και στο σκυλί. Ο κανόνας είναι η ηρεμία και όχι η επιθετικότητα. Γι' αυτό λοιπόν και στο GTP, το τεστ που γίνεται στα Ροτβάιλερ που προορίζονται για την αναπαραγωγή, εξετάζει την ψυχική ισορροπία του σκυλιού, παρατηρώντας την αντίδρασή του με μια μικρή ομάδα φιλικών ανθρώπων. Δεν δείχνει απειλητικές διαθέσεις, αλλά μαζεύονται γύρω του. Αν κάποιο σκυλί δείξει επιθετικές διαθέσεις σε αυτή την περίπτωση, δεν περνάει το τεστ. Το επόμενο μέρος του τεστ χαρακτήρα περιλαμβάνει την επίθεση. Το ίδιο σκυλί, δηλαδή, που έμεινε απαθές στην προηγούμενη περίπτωση, θα πρέπει να αποδείξει την ικανότητά του ως φύλακας σε περίπτωση ανάγκης. Και τέλος, κάτι που είναι ακόμη πιο σημαντικό, πρέπει να επιδείξει απόλυτη υπακοή, αφήνοντας αμέσως όταν του το ζητήσει το αφεντικό του. Αυτό λοιπόν απαιτείται από το Rottweiler Club για να θεωρηθεί ένα σκυλί ικανό για αναπαραγωγή. Έμφυτη ροπή προς την άμυνα, αλλά και να είναι ισορροπημένο, υπάκουο και να έχει αυτοέλεγχο. Οπότε, είναι σχεδόν απίθανο ένα σκυλί που περνά το GTP τεστ να γίνει αρνητικός πρωταγωνιστής στις εφημερίδες. Αν βγει στις εφημερίδες, θα είναι μόνο σαν ήρωας σε περιπτώσεις όπως αυτήν εδώ. Πριν αναφερθούμε εκτενέστερα στο χαρακτήρα του, ας ρίξουμε πρώτα μία ματιά στην ιστορία του Rottweiler, που φαίνεται ότι κατάγεται από πανάρχια ασιατικά σκυλιά. Για πολλά χρόνια, το μαστίνο του Θιβέτ θεωρούνταν ο μοναδικός πρόγονος όλων των μολοσσών. Σήμερα, νεότερες έρευνες θέτουν υποαμφισβήτηση αυτή τη θεωρία, αυτό όμως ενδιαφέρει πιο πολύ τους ακαδημαϊκούς. Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι πως οι αρχαίοι μολοσσοί, που ίσως ήρθαν στην Ευρώπη με τους Φοίνικες, διασταυρώθηκαν με αυτόχθονα σκυλιά, δίνοντας διαφορετικές ράτσες. Η ιστορία που μας ενδιαφέρει όμως άμεσα είναι αυτή που διαδραματίστηκε σε περιοχές ανάμεσα στη Γερμανία και την Ελβετία. Μία ομάδα κοκκινόμαυρων μολοσσών εγκαταστάθηκε στην ελβετική περιοχή του Άπενζελ και από εκεί έφτασε νότια μέχρι την περιοχή του Έντελμπουχ και της Βέρνης, όπου και έγινε ο πρόγονος του ομώνυμου ποιμενικού. Στο βορρά τώρα το σκυλί εγκαταστάθηκε πρώτα στο καντόνι της Αντόβια και της Σαφούζα και από εκεί πέρασε στη γερμανική περιοχή του Βούτερμπεργκ, όπου πιθανόν διασταυρώθηκε με ποιμενικούς της περιοχής και με αγγλικά και ολλανδικά κυνηγετικά. Έτσι έφτασε και στην πόλη Rottweiler, από όπου και πρέπει να πήρε το όνομά του. Μέχρι και το Μεσαίωνα, η κωμόπολη αυτή ήταν σημαντικός κόμβος στην εμπορία βοηδών. Αυτοί λοιπόν που έγιναν οι κύριοι εκτροφείς αυτού του μολοσσού ήταν οι χασάπιδες, γι' αυτό και αρχικά ονομαζόταν Metzgerhund, δηλαδή σκυλί του χασάπι. Το 1901 διαμορφώθηκε το πρώτο στάνταρ της ράτσας και τον Ιανουάριο του 1907 δημιουργήθηκε το πρώτο Rottweiler Club της Γερμανίας, το DRK. Λίγους μήνες αργότερα ιδρύθηκε το αντίπαλο κλαμπ που ονομαζόταν IRK, Διεθνές Rottweiler Club.
Τα δύο αυτά κλαμπ διαφωνούσαν για το πού θα βασιζόταν το στάνταρ, στην αισθητική ή στην εργατικότητα. Και ενώ το πρώτο βασιζόταν για την αναπαραγωγή στο χαρακτήρα του ζώου, το δεύτερο ενδιαφερόταν περισσότερο για τη μορφολογία του. Και μόνο το 1921 δημιουργήθηκε μια ενιαία εξειδικευμένη οργάνωση. Η ADRK, το Γενικό Γερμανικό Rottweiler Club. Ο κύριος πρόγονος της ράτσας μπορεί να θεωρηθεί ο Lord von Derk Tek, το κεφάλι του οποίου ήταν ήδη αρκετά μεγάλο στο φάρδος. Ο Lord ήταν γιος του Singer του 1913, τον Lord Remo von Sieferstand, ο οποίος είχε ανεβάσει τη ράτσα σε άλλα ύψη. Ήταν ψηλός 72 εκατοστά μέχρι το ακρόμιο. Ας έρθουμε όμως στο παρόν και ας δούμε πώς πρέπει να είναι ένα πραγματικά όμορφο Rottweiler σύμφωνα με το στάνταρ της ράτσας. Η γενική όψη του Rottweiler είναι αυτή ενός σκυλιού μεσαίου προς το μεγάλο, που είναι μειώδες, συμπαγές και επιβλητικό. Πρέπει να επιδεικνύει δύναμη, ευκινησία και αντοχή. Το ήρεμο βλέμμα του δείχνει καλοσύνη και στοργικότητα. Η συμπεριφορά του είναι σίγουρη, δεν κινείται πολύ και είναι πάντα σε εγρήγορση, παρατηρώντας όλα όσα το περιστοιχίζουν. Το ύψος του στο ακρόμιο φτάνει τα 61 με 68 εκατοστά στα αρσενικά και 56 με 63 στα θηλυκά. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα πρέπει να είναι ιδιαίτερα εμφανής. Για κάθε φύλλο το στάνταρ ορίζει 4 διαφορετικά μεγέθη. Μικρό, μεσαίο, μεσαίο προς μεγάλο και μεγάλο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχουν Rottweiler νάνοι ή Rottweiler γίγαντες, τόσο που να αποτελούν άλλη ράτσα. Η ράτσα είναι η ίδια, απλά παρουσιάζει μια μεγάλη διαφοροποίηση στο μέγεθος, κάτι που τη χαρακτηρίζει ιστορικά. Το κεφάλι μεσαίου μήκους, φαρδί κρανίο ανάμεσα στα αυτιά. Το σωστό μήκος ισούται με το 37% του ύψους του μέχρι το ακρόμιο για τα αρσενικά και το 36% για τα θηλυκά. Το κεφάλι του θηλυκού είναι εμφανέστατα πιο μικρό και πιο ελαφρύ. Το Rottweiler είναι βραχικέφαλο, γιατί το κεφάλι του είναι πιο μεγάλο στο φάρδος από ό,τι στο μήκος. Μιλάμε για βραχικεφαλιά όταν δείκτης του κρανίου, βάσει του κανόνα που βλέπετε, είναι πάνω από 50. Στο Rottweiler είναι πάνω από 60. Από το ολικό μήκος του κεφαλιού, το κρανίο πρέπει να αποτελεί το 60% και η μουσούδα το υπόλοιπο 40%. Το stop είναι προτεταμένο. Το ίδιο και τα ζυγωματικά. Τα εσωτερικά χείλη είναι καλά χρωματισμένα. Η μύτη είναι σχετικά φαρδιά, με μεγάλα ρουθούνια που είναι πάντα μαύρα. Τα μάτια είναι αμυγδαλωτά, σκούρα καφέ, με πολύ καλά εφαπτώμενα βλέφαρα. Τα αυτιά είναι σχετικά μικρά και χωρίς δίπλες και κρέμονται. Είναι τριγωνικά, βρίσκονται ψηλά και απέχουν αρκετά μεταξύ τους. Πρέπει να είναι κολλημένα στο κεφάλι. Τα δόντια κλείνουν σαν ψαλίδι. Η οδοντοστοιχεία πρέπει να είναι ομοιόμορφη και ολοκληρωμένη. Ο λαιμός είναι μεσαίου μήκους, μειώδης και χωρίς χαλαρό δέρμα. Όσον αφορά την κατασκευή του κορμού, το Rottweiler ανήκει στα μισόμορφα ζώα. Και αυτό μπορεί να υπολογιστεί με βάση έναν δείκτη, τον ονομαζόμενο σωματικό δείκτη που λαμβάνει υπόψη του το μήκος θώρακα σε σχέση με την περιφέρειά του. Το Rottweiler έχει σωματικό δείκτη ανάμεσα στο 80 με το 85. Τα υπόλοιπα σημαντικά μεγέθη είναι τα εξής. Η περιφέρεια του θώρακα πρέπει να είναι σχεδόν 20% μεγαλύτερη από το ύψος του. Το ύψος του θώρακα πρέπει να αποτελεί το 48 με 49% του συνολικού ύψους μέχρι το ακρόμιο. Το στήθος είναι μεγάλο, φαρδί και βαθύ. Τα πλευρά είναι καλοσχηματισμένα και τοξοειδή. Η πλάτη είναι ίσια, μειώδη και στέρεη. Η ισχυακή χώρα είναι κοντή και δυνατή. Η οσφυϊκή χώρα είναι φαρδιά, μεσαίου μήκους και ελαφρώς επικλίνης. Η ομοπλάτη πρέπει να είναι μακριά και να έχει το σωστό πάχος. Η γωνία που σχηματίζει το ομοβραχιόνιο είναι περίπου 115 μοίρες. Τα μπροστινά άκρα πρέπει να είναι ίσια, αλλά όχι πολύ κλειστά. Τα πίσω άκρα
έχουν μειώδεις μυρούς, μακριές και συμπαγείς γάμπες και δυνατούς καλοσχηματισμένους αστράγαλους. Από πίσω φαίνονται τελείως παράλληλα. Η γούνα του αποτελείται από ένα εξωτερικό στρώμα τρίχας που είναι σκληρό και ημιμακρύ και από ένα πυκνό υπόστρωμα είναι πάντα μαύρο και με πολύ εμφανείς καφεκόκκινες βούλες. Το ροντβάιλερ είναι δρομέας και όταν τρέχει πρέπει να δείχνει δύναμη, αντοχή και σπιρτάδα. Το βήμα του είναι αρμονικό, σίγουρο, επιβλητικό και ελαστικό, να έχει μεγάλο διασκελισμό και ο σβέρκος να είναι σταθερός και ακίνητος. Πριν λίγο μιλήσαμε για το GTP, το τεστ καταλληλότητας των εκτροφέων, αλλά αναφερθήκαμε μόνο στο μέρος του που αφορά το χαρακτήρα του ζώου. Όμως το GTP προβλέπει και ένα τεστ μορφολογίας. Ο κριτής, εκτός από την αξιολόγηση του σκύλου όταν είναι ακίνητο και όταν κινείται, όπως κάνουν και στους διαγωνισμούς, πραγματοποιεί και διάφορες μετρήσεις. Το ύψος του, ως το ακρόμιο, αυτού του θώρακα. Καθώς και τη θωρακική περιφέρεια. Επίσης χρησιμοποιεί και εργαλεία, όπως το κεφαλόμετρο, που μετρά τη σωστή διαμόρφωση του κεφαλιού. Και το χρωματόμετρο που μας επιτρέπει να βαθμολογήσουμε σωστά το χρώμα των ματιών. Πολύ σχολαστική είναι και η εξέταση των δοντιών, ώστε να βρεθούν οι όποιες πιθανές τάσεις δυσμορφίας της οδοντοστοιχίας του ζώου προς αναπαραγωγή. Όπως ο προγναθισμός που είναι αρκετά συνήθις σε αυτή τη ράτσα. Οι ακριβείς αναλύσεις που γίνονται στο GTP δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για την εκτροφή τους. Γι' αυτό το λόγο, οποιοδήποτε έχει ένα ροντβάιλερ αρσενικό ή θηλυκό θα πρέπει να το υποβάλει σε αυτό το τεστ, ακόμη και αν είναι ένας απλός ιδιώτης που έχει απλά ένα σκυλί στο σπίτι. Μπορεί να είναι αλήθεια ότι το GTP ζητά ένα τεστ επίθεσης που απαιτεί μια κάποια εκπαίδευση, αλλά όπως ήδη είπαμε, κάθε ιδιοκτήτης ροντβάιλερ πρέπει να μπορεί να ελέγχει το σκυλί του σε όλες τις περιπτώσεις. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχουμε αυτόν τον έλεγχο είναι το να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο για την εκπαίδευσή του και να διαλέγουμε πάντα μία σχολή όπου οι εκπαιδευτές γνωρίζουν πολύ καλά τη ράτσα. Γιατί ένα ροντβάιλερ δεν εκπαιδεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως ένα λυκόσκυλο ή ένα ντόπερμαν. Ο φύλακας μας είναι ένας μολοσσός και αν και είναι σχετικά ελαφρύς, δεν πρέπει να περιμένουμε από αυτόν την ίδια ετοιμότητα και την ίδια γρηγοράδα εκτέλεσης με σκυλιά που είναι πιο σβέλτα και ευκίνητα. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να αντιστραφεί αυτό το μειονέκτημα και είναι να κάνουμε τη δουλειά του χαρούμενη, ευχάριστη και με πολλές βόλτες. Ένα ροντβάιλερ που χαίρεται όταν εργάζεται δεν θα φαίνεται βαρύ, αλλά για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα πρέπει η εκπαίδευσή του να είναι σωστή, να βασίζεται αποκλειστικά στο παιχνίδι όπως γίνεται στις σχολές όπου οι εκπαιδευτές είναι ειδικοί με τη ράτσα. Και αν ακόμη ο χώρος εκπαίδευσης βρίσκεται κοντά σε μέρος με νερό, τόσο το καλύτερο. Το ροντβάιλερ όταν κουράζεται ζεσταίνεται πολύ και αν μπορεί να δροσιστεί όταν τελειώνει η εκπαίδευση, μπορεί να αποτρέψει πιθανή θερμοπληξία. Πώς γίνεσαι ροντβάιλερ? Όλα ξεκινούν κάπως έτσι. Ο 1,5 ημερών μελλοντικός, περήφανος μολοσσός είναι σαν ένα αστείο ποντικάκι. Αλλά είναι αποφασισμένος να μεγαλώσει γρήγορα και για να το πετύχει είναι διατεθειμένος να φάει τα πάντα, από το δάχτυλό μας μέχρι και το αυτί από το αδερφάκι του. Και να είμαστε τώρα 3 μήνες μετά που έχουμε γίνει σχεδόν κανονικό ροντβάιλερ. Αυτή την περίοδο είναι πολύ σημαντική η σωστή διατροφή, γιατί τα σκυλιά με γρήγορη ανάπτυξη όπως η μολοσσή μπορούν να αποκτήσουν χρόνια προβλήματα από κάποιο διατροφικό λάθος που έγινε τους πρώτους μήνες της ζωής τους. Οπότε πρέπει να συμβουλευτούμε τον εκτροφέα και να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του. Εκτός από την τροφή για το σώμα, το σκυλί όπως και το παιδί χρειάζεται τροφή για το πνεύμα. Και αυτό είναι το παιχνίδι, αλλά και η κοινωνικοποίηση του κουταβιού που πρέπει να μάθει να μας θεωρεί φίλους και εκπαιδευτές σε όλη του τη ζωή. Τέλος, το κουτάβι χρειάζεται και λίγη σωματική άσκηση στον καθαρό αέρα, όχι όμως υπερβολική και χωρίς να το πιέζουμε. Σε αυτή την ηλικία, οι κινήσεις που κάνει αυθόρμητα από μόνο του αρκούν.
Από τα τετράποδα κουτάβια, ας περάσουμε στα δίποδα, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να προσέχετε για το σκυλί. Αν έχετε αποκτήσει ένα κουτάβι καλά επιλεγμένο και το έχετε μεγαλώσει σωστά, τα παιδιά δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Αν είναι λίγο μεγαλούτσικα, θα βρούνε στο Ροτβάιλερ ένα φανταστικό σύντροφο στο παιχνίδι και αν είναι μωράκια, μία άριστη babysitter. Αυτό που σας συνιστούμε είναι το ακριβώς αντίθετο. Προσέξτε τι μπορεί να κάνουν τα παιδιά στο σκυλί. Αυτός που βλέπουμε τώρα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να καταστρέψουμε τη σπονδυλική στήλη του σκύλου. Μην το επιτρέψετε ποτέ, ειδικά αν το σκυλί βρίσκεται στην ανάπτυξη. Πρέπει όμως να μάθετε στα παιδιά να σέβονται τα σκυλιά, γιατί μπορεί το Ροτβάιλερ να είναι άκακο, αλλά δεν είναι όλες οι ράτσες το ίδιο ισορροπημένες. Σύμφωνοι, η δήλωσή μας ήταν λίγο προκλητική. Ας μας συγχωρήσουν οι άλλες ράτσες. Απλά θεωρήσαμε σωστό να εκδιάσουμε την ατελείωτη υπομονή που ένα πραγματικό Ροτβάιλερ μπορεί να δείξει πάντα στα παιδιά, ακόμη και όταν είναι ιδιαίτερα ενοχλητικά. Προσοχή όμως, η λέξη κλειδί είναι πραγματικό Ροτβάιλερ, γιατί τα χαρίσματα του χαρακτήρα τους συναντώνται μόνο στα ζώα που έχουν ανατραφεί και επιλεγεί με τη μέγιστη προσοχή. Αυτά τα σκυλιά δεν είναι ικανά να μας προστατέψουν μόνο, αλλά θα δείξουν την απαραίτητη υποταγή που χρειάζεται για να μας υπακούσουν σε κανονικές αλλά και σε αντίξωες συνθήκες. Η καλύτερη απόδειξη αυτών μας δίνεται από τις ασκήσεις που παρακολουθούμε, οι οποίες αφορούν το μέρος της υπακοής στη σειρά επιθέσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Για ένα σκυλί που είναι αναστατωμένο από την επίθεση, δεν είναι εύκολο να παραμείνει ακίνητο κατά τη διάρκεια της σωματικής έρευνας του κομπάρσου και έπειτα να τον συνοδεύσει απλώς περπατώντας δίπλα του. Αλλά ένα ισορροπημένο ζώο μπορεί κάλλιστα να κάνει κάτι τέτοιο. Θέλω να προσθέσω ότι το σκυλί που βλέπουμε εδώ είναι το ίδιο που χρησιμοποιήσαμε για να ορίσουμε το στάνταρ. Αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα που θα έχουμε αν η εκτροφή γίνει με πάθος και σωστά. Δυστυχώς όμως τα κουτάβια που προέρχονται από σωστή επιλογή δεν μπορούν να εγγυηθούν παρόμοιο χαρακτήρα. Πώς γίνεται τότε να μην κάνουμε λάθος στην απόκτηση του ζώου? Πολύ απλά. Ζητάμε τη γνώμη των ειδικών. Αρκεί ένα τηλεφώνημα στο κλαμπ για να μάθουμε χρήσιμες πληροφορίες για τη ράτσα, αλλά και για τις διαθέσιμες γένες. Η πεποίθηση ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας, ιδιαίτερα αν είμαστε νεοφώτιστοι, μπορεί να μας προκαλέσει μόνο προβλήματα. Γλυκό, στοργικό, ισορροπημένο, υπάκουο. Αυτά είναι τα πραγματικά χαρίσματα που χαρακτηρίζουν ένα Ροτβάιλερ και πάνω από σκυλί φύλακας είναι φίλος, συνάδελφος στη δουλειά και πάνω απ' όλα ένα γλυκύτατο ζώο που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τους ανθρώπους που αγαπά. Φυσικά, σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί να μεταμορφωθεί σε τρομακτικό φύλακα ή σε έναν ατρόμητο υπερασπιστή. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι η καρδιά του είναι αγνή, όπως και αυτή του αρχαίου υπότη που θα θέλαμε να έχουμε και οι ίδιοι. Γι' αυτό, αν θέλουμε να έχουμε έναν τέτοιο φίλο, δεν φτάνει μόνο να τον αγοράσουμε, πρέπει και να το αξίζουμε. Αφήγηση Γιάννη Συφαντής. Ηχοληψία Γιάννης Ρουμελιώτης. Μίξη ήχου Μάνος Εργαζάκης. Η μεταγλώττιση έγινε στα στούντιο της Οπτικοακουστικής.